Θα τη βάλεις και αυτή στη διαθήκη σου. Την έβαλα ήδη. Πως έχω κάνει βίδες. Δηλαδή? Δηλαδή η Κάτια με έβαλε στη διαθήκη της. Μου κάνεις... Πρόταση γάμου. Δεν είναι σωστό μια παντρεμένη γυναίκα να έχει εραστεί. Πώς θα σου φαινόταν αν το έλεγα στον άντρα σου και την πεθερά σου? Εγώ και ο Φάνης είμαστε απλώς φίλοι. Κρίμα, γιατί είστε τόσο ταιριαστοί. Θέλω να παντρευτούμε και να μένουμε μαζί. Ζητάω κάτι παράλογο? Όχι βέβαια. Με τον Ηλία τάχω. Που αντί να τιμήσει τη γυναίκα του απόψε, έπεσε ξερός μπροστά στην τηλεόραση. Τα ψάλλω ένα χεράκι μου φαίνεται. Ούτε να το σκέφτεσαι. Το τι κάνω εγώ με τον άντρα μου είναι δικό μας θέμα. Κάτι άλλο είναι. Εσύ έχεις δώσει όρκο στην κυρία Βάσου να μην πεις τίποτα. Το βρήκα. Δεν τα αφήνουμε καλύτερα. Θα σκάσω μα δεν μάθω τι έχει παιχτεί. Γιατί ο κύριος Ηλίας έριξε μαύρη πέτρα πίσω του, μου λες? Ντορίτα, μαζέψου. Δεν μας πέφτει λόγος. Εσύ τα ξέρεις όλα και εμένα δεν μου λες τίποτα. Μην πεις όχι, το καταλαβαίνω από το βλέμμα σου. Δεν είναι δική μας υπόθεση. Σοβαρά, για τον πεθερό μου μιλάμε. Γιατί φωνάζεις, παιδάκι μου, νυχτιάτικα? Έλα, μάνα, να μάθεις νέα με ούγια. Κάτσε. Λοιπόν, ο κύριος Ηλίας, ο πατριός του Νικόλα, έχει μητέρα την Κρουέλα. Α, δεν είσαι. Πλάκα μου κάνει, κόρη μου. Όχι, αλήθεια το λέει. Μα καλά, πώς έγινε αυτό? Έλα μου, ντε, αυτό τι ρωτάω κι εγώ. Πώς? Συγγνώμη, ρε κορίτσια, για να καταλάβω. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι η Καλυφατίδη καταδέχεται ο γιος της να ζει σε μια φτωχογειτονιά και να μην έχει μία? Είναι ποτέ δυνατόν? Ναι, αφού Κρουέλα και Ηλίας δεν μιλιώνται, λέμε. Για πες εσύ. Η κλίση σου προωθείται. Τα ξέρει όλα και δεν μας τα λέει. Μα γιατί, αφού εμείς δεν πρόκειται να πούμε τίποτα. Μην με φέρνετε άλλο σε δύσκολη θέση. Δεν μας έχεις εμπιστοσύνη. Μια οικογένεια είμαστε. Η οικογένεια όμως είναι και αυτή. Και δεν μου λες, πότε σκοπεύεις να γνωρίσεις τους γονείς σου? Πρέπει να βεβαιωθώ πρώτα για τη διαθήκη. Αν δεν δω το όνομά μου γραμμένο επίσημα, δεν κάνω βήμα. Και πότε θα πέσουν υπογραφές? Πολύ σύντομα. Η Κάτια είναι πολύ φοβισμένη, δεν θα το καθυστερήσει. Αύριο μεθαύριο δηλαδή, ε? Άρχισε να φτιάχνεις βαλίτσα γιατί έχεις πολύ πράγμα να κουβαλήσεις. Τόσα μοντελάκια πήγες και πήρες. Γιατί? Θα μετακομίσω, νομίζεις? Πώς αλλιώς θα πιστέψουν την ιστορία σου? Πρέπει οπωσδήποτε να μείνεις για λίγο μαζί τους και να σου το παίξεις τρυφερή, πονεμένη. Όρεξη έχεις πρωί-πρωί. Μόνο που τα ακούω, αρρωσταίνω. Μην ανησυχείς, μανάρι μου, θα τα καταφέρεις εσύ, είμαι σίγουρος. Να σου πω, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, θα σου πάρω μετά. Έλα, Ελπίδα μου, τα ξαναλέμε. Γεια. Η Ελπίδα ήταν και πάλι τα ίδια με ρωτούσε. Πότε θα δω τον μπαμπά μου και τη μαμά μου. Ναι, σε άκουσα. Δεν μπορώ να μην τη μιλάω γλυκά. Πρέπει να τη φέρω με τα νερά μου. Τι λες να τη νοιάζει τόσο πολύ το τι θα κάνεις εσύ? Δεν μ' αρέσει το ενδιαφέρον. Δεν είναι δική της γονή. Μάλλον είναι η ψυχολογία του ορφανοτροφείου. Όλα τα παιδιά ονειρευόμασταν ότι κάποια μέρα θα βρούμε τους γονείς μας. Κάθε μέρα το συζητούσαμε με την Ελπίδα. Ούτε κι εγώ ξέρω για πόσα χρόνια. Και τώρα που τους βρήκα, δεν θα έπρεπε να τρέξω αμέσως κοντά τους? Είσαι σίγουρη ότι πρόκειται μόνο γι' αυτό? Λες ότι η φίλη σου δεν έχει τίποτα άλλο στο μυαλό της? Αποκλείεται. Η Ελπίδα με αγαπάει. Και αν επιμένει να πάω να δω τους γονείς μου, είναι γιατί νομίζω ότι αυτό θα με κάνει ευτυχισμένη. Της έχεις ακόμα εμπιστοσύνη? Μην ανησυχείς. Δεν θα κάνει τίποτα για να χαλάσει τη φιλία μας. Και όταν ήρθε εδώ, τι έκανε? Με υπερασπίστηκε με νύχια και με δόντια. Αυτό είναι που φοβάμαι. Ούτε μια εφημερίδα δεν μπορεί να διαβάσει κανείς. Τι έπαθες πάλι? Όλο θλιβερές ειδήσεις. Πείνα, κρίση, εγκληματικότητα. Μες στην αισιοδοξία είσαι. Γνωρίστε, παιδί μου, διάβασε και μόνος σου. Και να μην έχεις κατάθλιψη, την παθαίνεις άμα διαβάζεις τέτοια νέα. Άμα ανοίξεις και την τηλεόραση, τότε πας για αυτοκτονία. Για να δω. Καλά, εντάξει. Δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου, δεν είναι τόσο χάλια τα πράγματα. Νομίζεις. Να σου πω εγώ ένα άλλο ενδεχόμενο. Μήπως έχεις εσύ κατάθλιψη και τα βλέπεις όλα μαύρα? Πα. Από πότε γίνεις ψυχίατρος και βγάζεις και διαγνώσεις? Διότι είσαι κλεισμένος εδώ μέσα, δεν έχεις διάθεση για τίποτα και όλα σου φταίνε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι βαριέμαι τώρα τελευταία. Τότε προσπάθησε να ξεφύγεις. Βγες λίγο έξω, να βρεις λίγη χαρά σε καθημερινά πράγματα. Τι να κάνω, ρε παιδάκι, να βγω έξω και να αρχίσω να τραγουδάω? Λοιπόν, σου έχω πρόταση. Η Θάλια, η Ελπίδα, εγώ και εσύ στο Λούνα Πάρκ. Δεν έχεις νοσοκομείο σήμερα? Όχι.
Έχω ρεπό. Και η γονή σου δεν έχει σχολείο. Στο Λούνα Πάρκ με τα τρία πολύ αγαπημένα μου πρόσωπα. Σαν παιδί και εγώ, σαν παιδιά. Πω πω άλλο πράγμα για αθηναϊκές λιακάδες. Πουθενά δεν το βρίσκεις αυτό. Μην μου πεις ότι στο Λονδίνο μόνο έβρεχε. Όχι, αλλά σαν την Αθήνα δεν είναι. Ο ήλιος εδώ ανασταίνει και νεκρούς. Θεία. Μαμά. Τι είπες? Λέω ότι ο ήλιος στην Ελλάδα μας γεμίζει ζωή. Ναι. Μήπως ενόχλησε η φλιαρία μου? Όχι, αγόρι μου, συγγνώμη, κάθε άλλο. Απλώς ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη και χαλάρωσα. Σας ευχαριστώ και τους δύο που με πήρατε μαζί σας για καφέ. Μαμά, σε παρακαλώ, μην το παίρνεις κατάκαρδα αυτό που έγινε χθες. Αυτά είναι δικά μας ζητήματα, Τόνια, γυναικεία. Δεν χρειάζεται να τα ακούει και ο Φάνης τώρα. Ο Φάνης ξέρει, του μίλησα εγώ. Δεν το πιστεύω. Μην με κάνεις να μετανιώνω που σου μίλησα. Φάνη μου, ο θείος σου ήταν πάρα πολύ κουρασμένος εχθές και γύρισε πτώμα από την κούραση στο σπίτι. Μην τον δικαιολογεί συνέχεια. Είναι ασυγχώρητος. Είναι δυνατόν να ξεχάσει την επέτειό σας? Καλά, δεν έκανε και κανένα έγκλημα. Πάντως, αν θέλετε, μπορώ να το μιλήσω. Ούτε να το σκέφτεσαι. Ό,τι πρέπει να υποθεί με τον Ηλία θα το κάνω εγώ την ώρα που πρέπει. Και δεν έπρεπε να μιλήσω στο Φάνη, ρεζίλη έγινα. Στο κάτω-κάτω, ό,τι έχει σχέση με τον άντρα μου είναι δικός μας λογαριασμός. Έλα, ρε παππού, πάμε! Ρόδα! Δεν μ' αρέσουν οι ρόδες, όχι, τίποτα, δεν μπορώ. Πιάνει ήλικος, δεν μπορώ. Ποιος ήλικος, ρε παππού, στη ρόδα! Όχι, δεν γίνεται, προτιμώ εδώ άσφαλτο. Όχι, όχι, κάτσε εδώ, στην άσφαλτο. Έλα, ρε παππού! Πουλάκι μου, δεν μπορώ, μουριτσά μου, κοίτα, γυρίζει κιόλας. Τι του κάνεις του παππού? Έτσι γυρίζει. Θέλω να πάω στη ρόδα. Πάμε για ρόδα τώρα, πάμε. Πάμε τώρα, ρόδα. Είναι χοντρό να ξεχάσει κάτι τόσο σημαντικό όπως η επέτειό σας. Εσένα δεν πάει κάπου το μυαλό σου? Πού δηλαδή? Λέω, μήπως υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που ο Ηλίας δεν θυμήθηκε? Είναι συγκεκριμένος λόγος, η κούραση. Δεν εννοώ αυτό. Και τι εννοείς δηλαδή? Κάποια άλλη γυναίκα? Τονιά, μη στεναχωρείς τη μαμά σου. Εμείς φάνη στην οικογένειά μας τα λέμε όλα. Κάνω καλά και τη ρωτάω για να το βγάλω από μέσα της. Πιστεύω πως αν ο άντρας μου ερωτεύονταν μια άλλη γυναίκα θα το καταλάβαινε. Και αν όχι θα μου το έλεγε ο ίδιος. Δεν θα τον περνούσε ποτέ από το μυαλό να με κοροϊδέψει. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα φταίει η κούραση και η ταλαιπωρία. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή? Νομίζω πως ο Ηλίας μου με έχει βαρεθεί σαν γυναίκα και δεν του κάνω πια καμιά εντύπωση. Αποκλείεται. Εγώ σας βρίσκω πάρα πολύ αγαπημένους. Δυστυχώς σας λέω την αλήθεια. Μάλλον με έχει συνηθίσει και δεν του κάνω πια καμιά εντύπωση. Απόδειξη χτες το βράδυ. Αγόρασα καινούργια ρούχα, περιποιήθηκα τον εαυτό μου. Μέχρι και χτένισμα άλλαξα. Ούτε που το πήρε χαμπάρι. Δεν το πιστεύω, μαμά. Μακάρι και δική μου γονείς ήταν σαν εσάς. Λοιπόν. Τέρμα με το δικό μου θέμα, η σειρά σου τώρα. Πες μου, πώς νιώθεις μακριά από τους δικούς σου? Δεν σου λείπουν? Και βέβαια μου λείπουν. Έχεις σκέφτεσαι να γυρίσεις στο σπίτι σου? Όχι, κατάλαβα, σας κούρασα κιόλας και θέλετε να με διώξετε. Για σένα το λέει, Φάνη. Και για εκείνους το λέω. Μοναχο παιδιά έχουν. Αν τα δικά μου παιδιά φεύγαν από το σπίτι, δεν θα το άντεγα. Θα μαράζουν. Δεν είσαι όμως για αυτούς. Εγώ πάντω αγόρι μου εκεί πάνω όταν ανεβαίνω. Δεν θέλω να τη χωρίσω τη μικρή, αλλά και να ανέβω θα κατέβω τρελό. Καλά, δεν είναι και τόσο δράμα. Τραγωδία είναι. Εσύ το ρισκάρεις να ανέβει εκεί πάνω? Αν το έχει κάνει, θα το έχει κάνει για καμιά από μένα. Το έχω κάνει γι' αυτό. Πάντω εγώ εκεί πάνω δεν επιβιώνω. Καλά, εντάξει, μην το παίρνει κατάκαρδα. Όχι, η μικρή περνάει μια χαρά με την ελπίδα. Καλά, ήταν τέλεια, καταπληκτικά. Αλλά έχει δίκιο, σένα δεν θα σου άρεσε. Γλίτωσε. Εσύ μωρό μου. Τι? Δεν φοβήθηκες? Όχι, δεν φοβήθηκα καθόλου. Τι καθόλου, καλά, έτρεμε. Καλά. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Πάμε σε κάτι πιο ήπιο, έτσι, για εμάς τους μεγαλύτερους. Εμένα εννοεί. Έλα, ρε, αγάπη μου, σήκω. Πάμε, πάμε. Σε πιο ήπια παιχνίδια. Here she come now, say, money, money.
σπίτι. Μπορώ να φανταστώ πως η Ξένια κατάλαβε τι έχω εραστεί. Κάπου θα σε ψάρεψε χωρίς να το πάρεις χαμπάρι. Ξέρω πολύ καλά τι μου γίνεται. Αν είναι τόσο πονηρή όσο λες, κάπου σε στρίμωξες και δεν το κατάλαβες. Έπρεπε να την έβλεπες με τη σιγουριά μιλούσε για τη σχέση μας. Λες και μας είχε δει μαζί μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Μπορεί να σε παρακολούθησε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Και αναρωτιέμαι, έγινε τυχαία ή έψαξε να βρει κάτι για να το χρησιμοποιήσει εναντίον μου. Για σκέψου, ρε μωρό μου. Εκτός εάν. Θες να μας άκουσες το τηλέφωνο. Αποκλείεται. Αυτό είναι. Άκουσε τι λέγαμε όταν με πήρε στο σπίτι και όχι στο κινητό μου. Σήκωσε το ακουστικό από κάποια άλλη συσκευή. Και ας το έλεγα να μην παίρνω σταθερό. Μία φορά πήρα, λες να ήσουν τόσο άτυχη. Δεν μπορεί να ήταν τυχαίο. Μου ήταν ηχεστημένη η αλήθεια. Πάντως αυτή η Ξένια πρέπει να είναι μεγάλο μούτρο. Βέβαια. Αφού κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της Κάτιας. Και τώρα τι κάνουμε. Αν έχει τόσο διαβολικά σχέδια όσο νομίζω, δεν το έχεις τίποτα να με καρφώσει. Με τη διαφορά ότι δεν την ενδιαφέρει εσύ. Δεν είσαι εσύ ο στόχος της. Από την αρχή πρέπει να έχει βάλει στο μυαλό της την περιουσία της πεθερά σου. Γι' αυτό βρήκε την ευκαιρία να την πει να αλλάξει τη διαθήκη της. Και όλα αυτά τα δίθεν συναισθηματικά για τους γονείς της είναι ψέματα. Σιγά με την νοιάζει. Καρφί δεν της καίγεται. Αν την ένοιαζε, δεν είχε πάει να τους βρει. Την τύπησα την ενδιαφέρουν μόνο τα λεφτά. Ωραία παγίδα έστησε μελετημένη. Και κάτι έπεσε κατευθείαν μέσα. Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Και ποιος την πληρώσει τελικά, ο Φάνης. Γιατί αυτό είναι μεγάλη αδικία για το γιο μου. Μην ανησυχείς και μόλις μάθει τι έχει γίνει, θα γυρίσει πίσω τρέχοντας να διεκδικήσει αυτά που του ανήκουν. Ναι, από αυτούς είναι. Δεν το ξέρεις καλά. Δεκάρδε δεν είναι για τα λεφτά. Κοίτα να δεις. Να είσαι ο νούμερο ένα κληρονόμος και να μην ενδιαφέρεσαι. Αναρωτιέμαι πάντως πώς κατάφερε να πείσει την Κάτι για τις καλές προθέσεις. Μπορεί να της ξύπνησε τίποτα τύψης που την παράτησε μικρή στο ίδρυμα. Αυτή είναι μια εξέλιξη που δεν την είχα φανταστεί. Μια τη χάρπαστη κοπέλα να κάνει ό,τι θέλει την Κάτια Καλυφατίδη. Πρέπει να έχεις τα μάτια σου 14. Μπορεί να κρύβει κάποιον άσο στο μανίκι της. Για φαντάσου αν της τα γράψει όλα. Αυτό μας έλειπε. Να έχω μείνει τόσα χρόνια εκεί μέσα για το τίποτα. Να ξέρεις ότι θα είμαι πάντα πλάι σου. Είμαι σίγουρη. Αφού σε βολεύει. Γιατί το λες αυτό? Πιστεύεις ότι μένω δίπλα σου από συμφέρον? Υπάρχει άλλος λόγος να μένει δίπλα μου κανείς? Για να δούμε. Την έπεισε να υπογράψει τελικά? Η θεία σας μου είπε να σας φωνάξω. Σας περιμένει στο γραφείο. Σε ευχαριστώ. Πήγαινε και έρχομαι. Επιτέλους. Καλησπέρα. Με ζητήσατε? Κάθισε. Μπορούμε να αρχίσουμε. Αυτή είναι η νέα διαθήκη, όπως τη ζήτησε η κυρία Καλυφατίδη. Εντάξει. Όχι, εντάξει, αφού τη διάβασες εσύ. Είστε έτοιμοι να υπογράψετε? Την ησυχία σας, κυρία Καλυφατίδη. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα, μπορούμε να κάνουμε αλλαγές. Καλησπέρα, αγάπη μου. Πού ήσουν, α? Με την Αλίκη Βόλτα. Εγκαινιάσαμε το καινούριο της αμάξης. Μου περικλείς κάθε χρόνο του το αλλάζει, ενώ εσύ με έχεις και κυκλοφορώ με το ίδιο αμάξι 2 χρόνια. Μην αρχίσεις την κρίνια, σε παρακαλώ, δεν μπορώ. Γιατί είσαι εκνευρισμένος? Πάρε αυτό. Θα σου χρειαστεί. Μάλλον τι συμβαίνει.
Συμβαίνει κάτι. Μήπως έχουμε κάνει κάπου λάθος. Μήπως αλλάξατε γνώμη για κάτι. Αν δεν είστε σίγουροι, μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου δεν υπάρχει λόγος για σύνεση. Η Κάτια είναι στο γραφείο με τον δικηγόρο και ένα συμβολιογράφο. Σε λίγο θα υπογράψει τη νέα διαθήκη. Πού το ξέρεις? Η ίδια μου το είπε. Φώναξε και την Ξένια. Καλυφατίδη, νομίζω ότι είναι καλύτερα να το ξανασκεφτείτε. Δεν είναι απλή υπόθεση αλλαγή μιας διαθήκης. Αν έχετε αμφιβολίες... Μπορείτε να προχωρήσετε με τη διαδικασία. Ωραία, λοιπόν. Θα την περάσω στα βιβλία και θα σας ετοιμάσω αντίθετα. Το συντομότερο, παρακαλώ. Δεν θέλω να καθυστερήσουμε για κανένα λόγο. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Μάλιστα. Μια χαρά τα κατάφερε η Ξένια. Είναι πιο γρήγορη από ό,τι περίμενα. Όλα θα μπορούσα να τα φανταστώ. Αλλά όχι ότι θα την έκανε και κληρονόμο. Γιατί είχες αμφιβολίες. Η μικρή είναι πολύ έξυπνη. Ό,τι θέλει την κάνει τη μανούλα σου. Ελένη, συνόδευσε σε παρακαλώ τους κυρίους. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα σας. Καλή νύχτα σας. Άρα είναι γεγονός. Η Ξένια από σήμερα είναι μία από τους κληρονόμους μου. Μάλιστα. Και ποιους άλλους περιλαμβάνει αυτή η διαθήκη? Θέλεις να μάθεις αν θα πάρεις κάτι? Αυτό, Ελένα μου, θα το ξέρεις μόνο όταν πεθάνω. Και ωστότε να είσαι σίγουρη ότι θα έχεις γεράσει. Είμαι πολύ κουρασμένη. Θα τα πούμε το πρωί. Καληνύχτα. Καλή σου νύχτα και σε ευχαριστούμε. Γιατί με κοιτάς έτσι? Τι περίμενες δηλαδή, να σου πω συγχαρητήρια? Ίσως θα έπρεπε. Προσπαθώ να σας βγάλω από τη δύσκολη θέση. Πώς, Χρυσή μου, μπαίνοντας στη διαθήκη της? Καταλαβαίνω πώς αισθάνεστε. Αλλά αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσω τους γονείς μου να μην σας καταγγείλουν. Καλή ερώτηση, γιατί δεν τα πάμε καλά. Μη σε νοιάζει, Μουρίτσα μου, έχω δύο καυτές. Λοιπόν, έτοιμη, γιατί η ελπίδα έχει ερώτηση που σκοτώνει. Ακούμε. Πόσα χρόνια κράτησε ο εκατονταετής πόλεμος? Καλά με δουλεύετε, σιγά το δύσκολο. 3.000. Μην την μπερδεύεις, μην απαντήσεις, η ερώτηση είναι παγίδα. Άσε μας, παππού, γι' αυτό χάνουμε. 100. Μικρή μου, έπρεπε να τον ακούσει τον παππού σου, διότι κράτησε 116 χρόνια. Κοιτάξτε τώρα, αν είναι να χάνουμε, καλύτερα πάμε στο Λούνα Πάρκ, μια χαρά ήμασταν εκεί πέρα. Λίγο αργά δεν είναι? Σειρά σας. Ορίστε.
καλά. Κανένα νέο για το γάμο του πρώην. Τίποτα σου λέω. Με έχουν μέσα τα μαύρα μεσάνυχτα. Η κατάσκοπος θάλια δεν μεταφέρει νέα από το μέτωπο. Ας το μην μου το θυμίσεις αυτό καλύτερα. Η κόρη μου τον τελευταίο καιρό το παίζει σε διπλό ταμπλό. Για να μην πω ότι έχει περάσει το αντίπαλο στρατόπεδο. Συμμάχησε με την εχθρό. Πώς και έτσι. Η άλλη κάρια της το παίζει καλή μητριά. Κατάλαβες. Και μετά είμαι εγώ κακιά και παράξενη. Αλλά δεν ξέρει η κυρία Μάντα με ποια έχει μπλέξει. Αφήστε το ήσυχο το κοριτσάκι. Δεν είναι αυτός ο ρόλος της. Τι μας λες, καλέ. Εκείνη πρέπει να σκέφτεται πρώτα απ' όλα τη μάνα της. Εσύ πάλι γιατί θέλεις να μάθεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όσα λιγότερα ξέρεις, τόσο το καλύτερο. Το λέει και η ψυχολογία. Να ορίστε. Πήγε 2 φορές στον ψυχολόγο και έγινε εξπέρ. Την αφορά και πάρα πολύ, μάλιστα. Γιατί έτσι όπως τον σέρνει αυτή από τη μύτη, ποιος ξέρει πόσα θα ξοδέψει για τον επικείμενο γάμο. Κάτι τέτοια σκέφτομαι και με πιάνει τρέλα. Δικά του είναι τα λεφτά, ας τα κάνει ό,τι θέλει. Ναι, και την καημένη τη Βιβί την έχει σαν ζήτουλα. Μια ψωροδιατροφή και έξω από την πόρτα. Βρες και εσύ μια παγίδα, γιατί είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Μη σε νοιάζει, θα βάλω τρίποντο. Λοιπόν, από ποιο ζώο πήρανε το όνομά τους? Τα Κανάρια νησιά. Πάντως δεν νομίζω από τα Κανάρια. Από τη Φώκια. Κανάρια νησιά στα λατινικά θα πει νησιά της Φώκιας. Πού το ξέρεις ρε θηρίο αυτό? Μπράβο. Πάλι κερδίσανε. Δεν παίζω. Πού τα άμαθες εσύ αυτά? Στο ίδρυμα. Η κυρία Λίκη είχε μεγάλη τρέλα με τα παιχνίδια των γνώσεων. Μας έβαζε να παίζουμε ώρες, να περνάει η ώρα μας. Παππού, την έχασες στην εγγονή σου. Την άλλη φορά εγώ θα παίξω με την ελπίδα. Ναι, νομίζεις θα την αφήσω? Δεν μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω ούτε τις μισές ερωτήσεις. Ναι, αν διάβαζες λίγο παραπάνω τα μαθήματά σου, θα απαντούσες και στις μισές και σε όλες τις ερωτήσεις. Επειδή όμως είμαστε πολύ γενναιόδορη ομάδα, σας δίνουμε άλλη μια ευκαιρία. Σε αυτό αποκλείεται. Αν θέλετε, σας παίζω μια μπιρίμπα να πάρουμε και τη ρεβάνση. Βρε το χαρτόμουτρο. Να σου πω, δεν έχω παίξει ποτέ μου, είναι εύκολο. Έχω μάθει όλα τα κόλπα από τη μαμά μου και τις φίλες της. Το μήλο κάτω από τη μια θα πέσει. Ευτυχώς που δεν πήρες και την τρέλα της κόρης μου. Θέλω να μου το παίξεις και σαν πρέμια στα 40, το κατάλαβες. Γιατί η άλλη που περνιέται για μοιραία επειδή σέρνει το μαντράχαλα από τη μύτη. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα σου πω και το εσύ άλλο. Τώρα γιατί ρίχνεις λάδι στη φωτιά, γιατί δεν την αφήνεις να ξεχαστεί λίγο? Α, όχι Μέρη, μόνος εδώ και μην παρέκει. Αρκετά έκανα την πάπη τον τελευταίο καιρό. Τώρα θα πληρώσει και μάλιστα πολύ ακριβά. Ο Γελίος που πήγε και διάλεξε αυτή την κότα και νομίζει πως κέρδισε και το λαχείο. Μπράβο, κορίτσι μου. Ξέσπασε. Βγάλ' το από μέσα σου. Αφού είναι έτοιμη να εκραγεί. Το λέει και η ψυχολογία. Και να σου πω, ο άνθρωπος είναι ηλίθιος, βλάκας και ανεύθυνος. Καλύτερα? Όχι. Αλλά τέλος πάντων, θα τους κάνω εγώ ένα γαμήλιο δώρο που θα το φυσάνει και δεν θα κρυώνει. Εγώ θα σου έλεγα να ηρεμήσεις, γιατί έτσι μόνο το δικό σου στομάχι χαλάς. Εσύ δεν ήσουν που ήθελες να τον ξεχάσεις. Θα γίνει και αυτό. Πρώτα όμως θέλω να πατήσω μαζί τους. Τόνια! Τόνια! Έλα εδώ! Έλα να δεις τι σου ετοίμασε ο αδελφούλης! Έλα! Μην κοιτάς! Μην κλέβεις! Κάτσε και μετά! Εβουαλά! Ομελέτα αλλά Νικόλας! Οπα! Προβιβάσκεις και σε σεφ! Τι έχεις βάλει μέσα? Α, τα πάντα! Ό,τι μπορείς να φανταστείς! Μόνο εσύ λείπεις! Τουρλου τουρλου! Ας το κάτω! Γιατί πρέπει να το πάρεις! Συγγνώμη δηλαδή! Εγώ θα σε τέσω. Τώρα που σε έγκυος πρέπει να σε προσέχω, σωστά? Καλέ, αυτό είναι πολύ νόστιμο. Σίγουρα το έφτιαξες εσύ και όχι η μαμά. Συγγνώμη, τι λέμε τόση ώρα? Έλα, να έχουμε σίγουρα. Να και κάποιος που κληρονόμησε το ταλέντο της. Καλά, μη φανταστείς. Απλά παίζω, το βλέπω και μαθαίνω, δεν είναι τίποτα. Τέλειο. Φάει. Να σε ρωτήσω κάτι. Με τον Ηλία, τι έπαιξε? Σας άκουσα που μιλάγατε με τη μαμά γι' αυτό. Καλά, μην με κοιτάς έτσι, δεν φταίω εγώ. Εσείς είχατε αφήσει ανοιχτή την πόρτα. Απλώς μου φαίνεται πως ο Ηλίας είναι σαν όλους τους άλλους άντρες. Και τι θέλεις δηλαδή, Βρετόνια, συγγνώμη. Παντελόνια φοράει ο άνθρωπος. Εννοώ, Νικόλα μου, ότι αδιαφορεί για τη γυναίκα του και δουλεύει συνέχεια.
Πέρασα τέλεια, αν και μας έσκησες κανονικά. Έλα, για πρωτάρα μια χαρά τα πήγες. Την επόμενη φορά θα κάνω προπόνηση και θα σε νικήσω. Όποτε θέλεις. Αυτό θα το δούμε, μικρούλα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Είναι υπέροχο, παιδί. Τι λες, πάμε για ένα ποτάκι. Αχ, Στέφανε, θα το ήθελα πολύ, αλλά πραγματικά σήμερα δεν μπορώ. Αύριο έχω να ξυπνήσω πολύ νωρίς. Έλα τώρα, τόσο καιρό έχουμε να τα πούμε. Συγγνώμη, όλη μέρα ήμασταν μαζί, ακόμη δεν με βαρέθηκες. Εσένα ποτέ. Άλλωστε, άλλο είναι με τον πατέρα μου και τη μικρή, και άλλο οι δύο μας. Άδικο έχω. Και ναι, και όχι. Εντάξει, καταλαβαίνω να είσαι λίγο επιφυλακτική με όλους μετά το γκαραγκιόζι που πήγες και έμπλεξες, αλλά μην το γενικεύουμε. Δεν μιλάμε για μένα, Νικόλα. Απλώς δεν μπορώ να βλέπω τη μαμά στενοχωρημένη. Εντάξει, λογικό είναι. Περνάνε τη φάση τους. Όλα τα ζευγάρια μετά από τόσα χρόνια περνάνε τέτοιου είδους φάσεις. Μπορεί να έχεις και δίκιο. Και έχουν περάσει και πολλά. Πού το πας αυτό? Τόσες θυσίες κάνανε για να μας μεγαλώσουν. Λίγο είναι αυτό. Ναι, αλλά αυτό δεν το επιτρέπει να αδιαφορεί για τη γυναίκα του. Μήπως τα παράλληλες λιγάκι. Καθόλου. Η μαμά είναι νέα γυναίκα. Έχει ανάγκη από έρωτα, από θαυμασμό. Ο Ηλίας την αγαπάει και πάρα πολύ, μάλιστα. Ναι, όπως αγαπάει εσένα και εμένα. Θα σου πω εγώ τι συμβαίνει. Τη θεωρεί δεδομένη και έχει ξεχάσει ότι είναι και γυναίκα. Είδες αυτή πόσο τρυφερά του μιλάει, με τι αγάπη. Και αυτός μόνο με τη δουλειά ασχολείται. Τα λες όλα αυτά επειδή τελικά δεν μας γνωρίζεις εμάς τους άντρες. Αυτό έχω να σου πω εγώ. Αμπά. Τι μπα. Έχουμε και εμείς τις ευαισθησίες μας, ξέρεις. Ναι, αλλά τις κρύβεται πολύ καλά. Δεν θα σου απαντήσω τώρα. Μήπως θες να τον πιάσω εγώ και να του μιλήσω σαν άντρας προς άντρα. Τρελάθηκες, παιδάκι μου. Θα σε σκοτώσει η μαμά. Αυτή είναι δική της δουλειά. Κάτι ξέρεις για να το λες. Είσαι σίγουρη? Είμαι. Και γι' αυτό. Και για το ότι υπάρχει πρόβλημα. Για μένα κάθε στιγμή μαζί σου είναι μοναδική. Ακόμη και όταν σε μοιράζομαι με την οικογένειά σου. Να σου πω, έχουμε χαθεί τελευταία. Μία τα διαβάσματα, μία εγώ με τη δουλειά. Πότε θα τα πούμε? Δεν περάσαμε και λίγα. Και εσύ τελευταία ήσουν πολύ πιεσμένος με το νοσοκομείο. Γι' αυτό πρέπει να βρισκόμαστε πιο συχνά. Μου λείπεις. Και εμένα. Έχουμε όμως όλο το χρόνο μπροστά μας. Πραγματικά αυτό που έχω να κάνω αύριο είναι πολύ σημαντικό. Δεν με παίρνει να ξενυχτήσω. Γιατί τι θα κάνεις? Θα δεις τον άλλον. Περίεργη γεύση. Θα πρέπει να το συνηθίσει, μωρό μου. Από εδώ και πέρα θα πίνουμε συνέχεια. Στη νέα κληρονόμο της κάποιες Καλυφατίδης. Καλοφάγωτα. Από σήμερα αυτό θα είναι το ποτό μου. Μωρό μου, είσαι καλύτερη. Σου αξίζει ένα φυλάκι. Έλα, περίμενε. Να πιούμε τη σαμπάνια μας πρώτα. Εγώ θέλω να πιω εσένα. Στα λεφτά. Στα πολλά λεφτά. Συγγνώμη, πώς σου ήρθε αυτό τώρα? Καλά ηρέμησε, ένα αστείο έκανα. Με βλέπεις να γελάω? Να σου πω, πλάκα έκανα. Έλα να σου δώσω ένα φιλί. Μήπως άλλαξες γνώμη για το ποτό? Στέφανε, μην επιμένεις, αφού ξέρεις ότι θέλω να έρθω. Πραγματικά όμως δεν μπορώ να ξενυχτήσω. Συγγνώμη, τι έχεις να κάνεις δηλαδή, κυριακάτικα? Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι αφορά κάποιους ανθρώπους που αγαπώ πολύ. Περισσότερο από μένα? Τίποτα δεν υπάρχει περισσότερο από σένα και σαν και σένα. Λοιπόν. Λοιπόν, όταν τελειώσει αυτή η ιστορία σου υπόσχομαι ότι θα στα πω όλα. Ωραία. Δεν μου αρέσει να σε πιέζω. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Να σε πάω σπίτι. Πρώτο πράγμα αυτή η σαμπάνια. Μπορώ να τη συνηθίσω.
Όχι μόνο γαλλική, αλλά και η καλύτερη μάρκα. Δεν θες να ξέρεις πόσο έχει το κάθε μπουκάλι. Τι ανάγκη έχεις εσύ, μανάρι μου? Λένε ότι έχει και αφροδισιακές ιδιότητες. Καταλαβαίνω εγώ από τέτοια. Αρκεί που σε βλέπω. Έλα, μη γίνεσαι αγρικός. Γιατί, δεν γουστάρεις? Δεν είμαι καμιά του δρόμου. Θέλω να μου φέρεις πιο τρυφερά. Εντάξει τώρα, πριγκιπέσα μου. Κάτι γίνεται. Στην υγεία της κυρακάτιας. Μη είσαι με τα καλά σου. Ποιος το θέλει αυτό? Μανάρι μου. Stay, lady, stay. Μπορείτε να προχωρήσετε με τη διαδικασία. Καλημέρα. Γεια σου. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Καλά στον ύπνο σου με έβλεπες, κυριακάτικα. Είμαι έξω από το σπίτι. Τι θέλεις πάλι πρωί-πρωί? Θέλω να σε δω, πρέπει να μιλήσουμε. Μόλις ξύπνησα, γιατί δεν με ειδοποίησες? Είμαι λίγο πιο πάνω από το σπίτι σου. Κατέβασε, περιμένω. Δεν γίνεται τώρα, καλά δεν καταλαβαίνεις? Τι να τους πω, πού πάω? Δεν ξέρω, Ξένια, βρες κάτι. Δεν γίνεται να συναντηθούμε λίγο αργότερα? Ούτε καφέ δεν έχω προλάβει να πιω. Εντάξει, μάλλον προτιμάς να ανέβω εγώ πάνω. Περίμενε εκεί που είσαι. Θα έρθω σε λίγο να σε βρω. Τι έγινε, δεν είσαι καλά? Δεν έκλεισα μάτι όλη τη νύχτα. Μπορούσα να σταματήσω το μυαλό μου να σκέφτεται. Σε καταλαβαίνω κι εγώ, κάπως έτσι αισθάνομαι. Να τακτοποιηθεί το θέμα με τον Ηλία, να ηρεμήσουμε. Μακάρι να ήταν τόσο απλό. Τι εννοείς? Φοβάμαι ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ χειρότερα από όσο φανταζόμαστε.